πρώτη ερώτηση πανιερώτατε λέει γιατί είσαι τόσο αληθινός και πολύ αυστηρός και παρόλη την αυστηρότητά σου σ' αγαπάμε. Μάλιστα, θα ρωτώ σου κάτι μου ψυχανάλυση. Θα κρατάς το μαρκούτσι, είναι συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ, όποιος και να το έγραψε αυτό, σημαίνει ότι με αγαπά πολύ και τον ευχαριστώ. Γιατί για να γνωρίσεις τον άλλο, και αυτός με κατάλαβε αρκετά καλά, ότι περιγράφει είναι πράγματι ένα κομμάτι του αυτού, όχι ολόκληρο, αλλά ένα κομμάτι. Λοιπόν, για να μπορέσεις να καταλάβεις έναν άνθρωπο, λοιπόν, πρέπει να τον αγαπήσεις. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Ορθοδοξίας από όλες τις αιρέσεις και από όλες τις θρησκείες. Το φως, λέει, είναι γνώση και όχι γνώση το φως. Το φως είναι ο Χριστός. Άρα, για να μπορέσεις να καταλάβεις το χαρακτήρα κάποιου ανθρώπου, και είναι σημαντικό να καταλάβεις ένα χαρακτήρα, ιδιαίτερα όταν έχεις μια επικοινωνία μαζί του ή ζεις μαζί του. Το καλύτερο είναι πρώτα να προσεύχεσαι με το όνομα του Χριστού και με το όνομα αυτού του ανθρώπου που έχεις διάθεση να κοινωνήσεις ή να επικοινωνήσεις ή να συμβιώσεις. Παράδειγμα, βλέπω εγώ ότι έχουμε μια συνεχή παρέα με τον Χριστό εδώ. Κρατά αυτόν τον Μαρκούτσο. Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος δεν είναι να βλεπόμαστε εντακτικά, ούτε να κάνουμε αναλύσεις όπως κάνουν οι ψυχαναλυτές και οι ψυχολόγοι. Η πολλή ανάλυση φέρνει διάλυση. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Οι Κυπραίοι δεν είμαστε για πολλές αναλύσεις. Είμαστε ανατολικοί χαρακτήρες. Είμαστε Έλληνες, αλλά ανατολικοί χαρακτήρες. Λοιπόν, Μικρασιάτες βασικά. Οι Μικρασιάτες, οι Πόντιοι, οι Κύπροι, ακόμα και οι Κρητικοί. Είμαστε τύποι οι οποίοι πιο πολύ μιλάει η καρδιά παρά η λογική. Αλλά επειδή και η καρδιά πολλές φορές εκτρέπεται και γίνεται πάρα πολύ συναισθηματική και εγκλωβίζονται οι άνθρωποι μέσα στο συναισθηματισμό μας, λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος, επαναλαμβάνω, για να γνωρίσετε και να αγαπήσετε, να γνωρίσετε έναν άνθρωπο είναι πρώτα να τον αγαπήσετε. Αλλά πώς θα αγαπήσεις έναν άγνωστο. Ο Ευρωπαίος σου λέει να τον γνωρίσεις και να τον αγαπήσεις. Πάνω σε αυτήν την αξίωμα βασίστηκε όλη η νεότερη ερωτολογία των νέων. Δεν σου λέει πρέπει να έχω προγαμιές σχέσεις, διότι πώς θα πρέπει να ξέρω τι γίνεται. Που θα πάρω. Α, θα τη γνωρίσω καλά καλά και μετά να δούμε να θα παντρευτούμε. Αποτέλεσμα αυτής της ανάποδης ψυχολογίας τι είναι. Όσοι βασίζονται πάνω στη γνωριμία τη διανοητική ή και τη σωματική ακόμα οι λεγόμενες προγαμιές σχέσεις συνήθως εξαντλούν τον πόθο και το πάθος που είναι αναγκαίο ιδιαίτερα σε μια σχέση σε εξωτερικά πράγματα και συναισθηματικά και είναι σαν να ανοίξεις έναν αναψυκτικό. Αν δεν το πεις αμέσως, πάει το αέριο. Δεν πίνεται μετά. Και το περίεργο τι είναι. Από τον καιρό που ήμουν εγώ 15 χρονών, τώρα χάρη τη Θεού, 21 του Γενάρη, θα έχω κεράκια, θα κάνω αγρυπνία, να κοπιάσετε. Λοιπόν, έχω γενέθλια, γίνομαι 60 χρονών. Μεγάλη υπόθεση. Έγινες 60, άρχισες να γερνάς. Μεγάλο. Εγώ το περιμένω πώς και πώς να γεράσω. Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος, επαναλαμβάνω, με συγχωρείτε για τις πολλές παρεθέσεις, είναι ιδίωμά μου, είναι πρώτα να προσεύχεσαι για αυτό που θέλεις να γνωρίσεις. Θες εσύ, ας πούμε, είσαι ερωτευμένη με έναν Νίκο. Σου άρεσε τον εγούσταρε τον Νίκο, είδε ότι είναι καλό. Κάνε και μεγάλου σταυρού. Αλλά πόσοι μεγάλοι σταυρού κρύβουν άλλα μέσα. Ε? Δεν είναι πάντο δείγμα. Ο καλύτερο τρόπο είναι να ανεκατώσει τον Χριστό μέσα στη γνωριμία σου με τον Νίκο. Κύριε μου, Ιησού Χριστέ. Έτσι να ξεκινούμε. Με το μου. Αρέσκει το μου πολλά του Χριστού. Κύριε μου, Ιησού Χριστέ. Φώτισε τον Νίκο, φώτισε και εμένα.
Κύριε μου Ιησού Χριστέ, ελέησε τον Νίκον, ελέησε και εμένα. Κύριε μου Ιησού Χριστέ, φανέρωσε την αλήθεια του Νίκου, φανέρωσε και την δική μου αλήθεια. Ταιριάζουμε, αν δεν ταιριάζουμε, βάλε καυκάδες μεταξύ μας, να παρεξηγηθούμε, να χωρίσουμε από τα τώρα, πριν γίνει οτιδήποτε. Αν ταιριάζουμε, φέρε μας σιγά 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 κοντά και να καταλήξουμε σε ένα ευλογημένο μυστήριο της Εκκλησίας. Λοιπόν, τα λέω αυτά όλα με αφορμή αυτήν την ερώτηση, διότι αυτός που την έγραψε φαίνεται προσευχήθηκε για μένα. Με κατάλαβε ότι ο Μόρφου έχει μια αλήθεια, είναι κάπως αυθεντικός άνθρωπος, γιατί κουβαλώ τη λαϊκή ευσέβεια της αρχαίας Κύπρου από τον πατέρα μου τον Μάστρε Νικόλα και την Αγία Μάνα μου τη Μηγιάν και την Αγία Γιαγιά μου τη Μυροφόρα. Και μετά αυτή η λαϊκή ευσέβεια δεν μπήκαμε σε συλλόγους θρησκευτικούς. Επειδή να μπω σε κάτι κομματικούς 4-5 χρόνια κατάλαβα τη ματαιότητα να σηκώνει καρδιά. Ότι τούτοι είναι το συμφέροντος που θέλουν και δεν είναι που δεν τους ενδιαφέρω εγώ. Είναι την ψήφο μου που θέλουν, τίποτε άλλο. Έφυγα, επήγα φοιτητής 17,5 χρονών και εκεί εθυμήθηκα τον λόγο του αδελφού μου του Χάρη που μου είπε να κάνεις φίλους καλύτερους που σένα. Θέλω να σου πω να βρούμε σε 10 εκατομμύρια καλαμαράες φίλους καλύτερους που μένα. Να κάνεις ό,τι είναι η μάνα μας. Να γονατάς και να λες Χριστέ μου, εγώ είμαι ορφανός. Δεν έχω πατέρα. Έχανε ο πατέρας μου όταν ήμουν 8 χρονών. Εσύ είσαι ο πατέρας μου. Να μου έβρεις φίλους καλύτερους που μένα. Και να μου έβρει, να σου έβρει λίγο και να δυναμώσει η πίστη σου. Πιστεύετε μόλις εγωνάτισα και έκαμε αυτήν την προσευχή, την απλή. Χριστέ μου, εσύ με έκαμες ορφανό. Επήρες τον πατέρα μου και έμεινα εγώ στα 8 μου χρόνια ορφανός. Πρέπει να μου έβρεις φίλους καλύτερους που μένα. Ήβρε μου. Μάλιστα, οφείλω να πω ότι οι πρώτοι μου φίλοι ήταν παφίτες. Και είναι μέχρι σήμερα φίλοι. Λοιπόν, τα καλύτερα κατημέρκα τρώω τα κουλούς. Μετά, κατάλαβα ότι πρέπει να έχω ένα πνευματικό πατέρα. Λέω, ρε, αφού φίλους με τούν τη μέθοδο, το γονάτισμα, κι αν είμαι τα σχετικά έτσι, ο Χριστός ακούει. Α, του πω να μου στείλει ένα πνευματικό πατέρα. Με λίγα λόγια, ευρέθηκε ποιος, ένας φίλος, ένα παράδο των Πορφύριων, επήγαμε πρώτα στον Πορφύριο, παρακαλώ, τον Πρίτανη, τον Αγίο. Και ο Πορφύριος έστειλε με στον Αγιότερο τον Αγίο, τον Ιάκο, στην Ευβία. Και μετά έπια στον Παΐσιον και στον Ευμένιον και πολλού, και καλόγρια, και καλόγερου, και λαϊκούς, εγνώρισα Αγίους. Όταν εγνώρισα αυτούς, τους ενελάβη Αγίους, κατάλαβα την αξία της θετές μου. Που την αναφέρονται μια κοτσάκαρη νέο, κατάλαβες. Καλοσυνά, την καλή, προσευχητική, τίποτε άλλο. Ό,τι η γυναίκα ήταν ταπεινή. Μα ξέρεις τι δύσκολο πράγμα είναι να βρεις έναν ταπεινό άνθρωπο. Πάντα, όχι μόνο σήμερα, πάντα ήταν πρόβλημα. Να βρεις έναν ταπεινό. Στον πράον και ταπεινό δίδω χάρη, λέει ο Χριστός. Ούτε στο γραμματισμένο, ούτε στο δεσπότη, ούτε στον παπά, ούτε στο γούμε. Στον πράον και ταπεινό, ό,τι γεννάει. Κι άμα δεν τα έχουμε, εκπείρασο μιλώ τώρα. Ούτε την πραότητα μου την ταπείνωση, τότε κατάλαβα την αξία της γιαγιάς μου, την αξία της Αγίας Μάνας μου, της Μηγιάς, του πατέρα μου του Μακαριστού, που έφτασα τον 8 χρόνια, αλλά να αγκαλά η μάνα μου, μου τον έκαμε ένα γίγαντα, έναν εξαιρετικό άνθρωπο. Δεν είπε η μάνα μου μια φορά μια αρνητική κουβέντα για τον κύριο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για έναν παιδί ορφανών? Ότι είναι αυκή άντρας. Εάν η Μηγιά, ελάλε μου, σύνος ο κύρις σου λίμερα έπινε, επέθανε που τα 63 του με κύρωσήν του ύπατος. Πάει η εικόνα του πατέρα. Αχαμάκης γιέ μου, δεν φέρε ποτέ ρε άγια σπίτι, δεν τρώνε με τους φίλους μου στους καφενέδες. Ποτέ δεν έκαμε το πράγμα. Έβρισκε όλα τα καλά και μεγάλο πέντα. Αποτέλεσμα, εγώ εθαύμαζα τον πατέρα. Και είπε μου μετά ο Ιάκωβος, ό,τι γίνεις, τα μισά τα οφείλεις σε αυτήν τη γυναίκα. Τα άλλα μισά μου λέει, τα οφείλεις σε μένα. Δηλαδή εγώ του λέω,
Nothing? Nothing. Έτσι. Τώρα, από αυτόν όλον την εμπειρία, την κληρονομικότητα, τον πόνο, την ορφάνεια για τον μόρφο που ήταν και τον μόρφο έμειναν μερικά κουσούρια. Δεν ήμουν μόνο καλά. Έναν κουσούρι που κληρονόμησα από τη γενιά της μάνας μου είναι ο θυμός. Είναι η αποτομία. Και όταν συνδυάζεται η αποτομία με φυΐα, που δυστυχώς έχω αποτομήσει, γίνεσαι πλέον ένας κεραυνός. Φοάται ο άλλος να σε κοντέψει. Είναι έτσι. Καλή φοά τώρα να τη φάω. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτήν την ψυχανάλυση, εμένα μου την έκαμε ο Άγιος Προφήλιος, όχι ο Ιάκωβος τόσο. Ο Ιάκωβος ήταν μανούλα. Ήταν πατερούλης μάλλον. Μίλανε όσον έπρεπε, εξαιρετά, όταν είναι γενής. Ο άλλος ήταν η μητερούλα, ο Προφήλιος. Κάτσε μωρέ εδώ, κάτσε εδώ να τα πούμε. Τι κάνει ο Ιάκωβος ο γεροντάς σου. Και μετά ξεκίνα και σου. Για το θυμό σου, για την αποτομία σου. Και εκεί ο Πορφύριος μου λέει, ξέρεις, μου λέει, έχει και έναν καλό αυτός ο θυμός σου και αυτή η αποτομία σου. Δημιουργάς, μου λέει, μια απόσταση από τους ανθρώπους. Και είναι καλό, μου λέει, όσον είσαι νέος, να την κρατάς, ιδιαίτερα με τις γυναίκες. Έτσι μου λέει. Επειδή, μου λέει, είσαι πολύ πλούσιος στα αισθήματά σου και δοτικός και αυθεντικός, αυγάλεις όλη την αυθεντικότητα μου, κληρονόμησες από τον πατέρα σου, την εξυπνάδα από τη μάνα σου και το θυμό από τη μάνα σου. Λοιπόν, τότε, μου λέει, θα σε αγαπήσουν όλοι, αλλά θα τους βαρεθείς όλους από τα 25 σου. Γι' αυτό μου λέει, λίγο-λίγο. Κι όταν βλέπεις κανέναν να πάει να κολλήσει πάνω σου, τότε μου λέει, κάντου και ένα ψευτοθυμό. Πάρτο σε μια απόσταση. Ναι, εκεί η μητερούλα μου ξέρει. Έτσι, είμαστε μαζί 20 χρόνια. Λοιπόν, αυτή είναι η ερμηνεία αφενός μεν ενός αυθεντικού ανθρώπου. Η αυθεντικότητα είναι η κληρονομικότητά μας. Αυτό είναι κληρονόμησα. Και τα καλά και τα κακά. Που τους γονείς μου, που τους γιαγιάδες μου, που τους παππούδες μου. Ο άλλος ο θυμός, πότε είναι αληθινός και είναι ο θυμός της μάνας μου, αλλά όσο περνούν τα χρόνια, μου είπε ο Άγιος Ευμένιος, «Γιέ μου, μέχρι να βγει ψυχή σου από το στόμα, θα ψυχομαχάς και θα λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, πάρε το όνομα του Χριστού, δώρισέ μου πραότητα, επειδή είσαι θυμώδης εκφύσεως, ταπείνωση, γιατί όλοι έχουμε περηφάνεια, όλοι μας, και απλότητα». Αυτά σας λέω, τα λέω από τα 22 μου χρόνια. 22 μέχρι τα 60 φράχτε λογαρκασμό. Πέ του Χριστού κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Κύριε μου Ιησού Χριστέ, δώρισέ μου πραότητα, ταπείνωση, απλότητα. Τελικά αποδείχθηκε ότι η πραότητα δεν ήταν τόσο δύσκολη, ιδιαίτερα όταν πέρασα τα 50 και αρρώστησα και πόνεσα τα πόδια μου. Όταν αρρωστήσει ο άνθρωπος, πέφτει η μοντή του. Και είναι ευκαιρία μεγάλη για να γνωρίσει την αλήθεια και του Θεού και του εαυτού του και των ανθρώπων. Έτσι, από τα 50 και μετά είδα μία βελτίωση στο θέμα του θυμού. Και απλότητα. Για ταπείνωση ούτε τολμώ να μιλήσω. Είμαστε πολλά, έχουμε χιλιόμετρα από την ταπείνωση. Αυτά. Η επόμενη ερώτηση λέει, Πανιερότατε, γιατί δεν γίνεται κατήχηση από τους επισκόπους πριν από το γάμο, να ξέρουμε που βαδίζουμε? Πάρα πολύ πονεμένη και ορθή ερώτηση, μήπως γίνεται για άλλα θέματα κατήχησης. Δεν είναι μόνο ο γάμος στη ζωή μας σημαντικό. Εγώ σας λέω κάποια άλλα πράγματα, είναι πιο σημαντικά ακόμα και περί γάμου. Να μας μάθει ένας πώς να αντιμετωπίζουμε τη ζύγια. Μέσα μας. Που όλοι το έχουμε.
που όλοι λίγο μπορεί το έχουμε, τη ζήλια. Τελειώσαμε σχολεία και δεν μας είπαν, και εμείς τελειώσαμε και θεολογική με τον Νεκτάρη. Εσείς τελειώσατε μόνο γυμνάσιο, λύκειο, έτσι. Είπε σαν μια φορά ένας θεολόγος, «Δε παιδί μου, ρε Μαρία μου, ρε Δημήτρη μου, ενάρθει η ώρα που να ζηλέψει». Και ήδη ζήλεψες από τα χρόνια σου τα παιδικά. Η πρώτη παιδική ασθένεια, αμαρτία, είναι η ζήλια. Και το ψέμα. Το ψέμα και η ζήλια. Όταν έρθει η παιδί από 7 χρονών και πάρω να ξομολογηθεί κοντά μου, λέει μερικοί, «Μα 7 χρονών είναι που να αμαρτίες έκαμε το μωρό μας, δε σπότι μου». Εγώ ξέρω να μου κάνετε. Πού το ξέρεις, έκαμε τέτοιο εγώ. Λοιπόν, κάθεται εκεί το παιδάκι. Χρήστο μου, του λέω, λες ψέματα, καλό. Ζηλεύτης κανένα, καλό. Μπορέσουμε και τον κάτω μου. Ακόμα. Ένα τσε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πριν να φτάσουμε στο μέγα μυστήριο του γάμου, που είναι η εικόνα του Χριστού και της Εκκλησίας, τις σχέσεις που έχει ο Χριστός και η Εκκλησία, κατά τον Απόστολο Παύλο. Πιο απλά πράγματα, να μάθουμε να συγχωρούμε. Ξέρετε όταν έγινε αρχιερέας το 1988, 98, ευλόγησο, ναι, 98, μου είπε ένας άνθρωπος του Θεού, να πω και ποιος, ο γέρος Ανανίας, Κουστένης, ένας σοφός άνθρωπος, μαθητής και αυτός του Αγίου Πορφυρίου, και μου είπε, άκουσε, μην ξεκινήσεις, μου λέει, να τους μιλάς για νηστείες και προσευχές. Πρώτα θα τους πεις πώς να συγχωρούν. Διότι, μου λέει, η προϋπόθεση της Θείας Κοινωνίας, της τακτικής Θείας Κοινωνίας, δεν είναι η νηστεία. Βλέπεις, ένας διαβητικός μπορεί να πάει να φάει και τυρί και μετά να πάει να κοινωνήσει. Πρέπει να φάει για να κρατηθεί. Φάρμακο το φάει για αυτό. Είναι ένα απόλαυση. Λοιπόν, να τους πρώτον λέει καταλάγηθη τη ελλειπούση. Πήγαινε σε φιλιώθου με αυτούς που σε ελλειπήσαν. Φαντάσου για η δουλειά που πρέπει να γίνεται μέσα μας. Για να μπορώ να πάω να συμφιλειωθώ τώρα με τον Χρήστο, με τον Κύπρο, που μπορεί να μου είπα και καμιά πικρή κουβέντα. Και να φταίνει περισσότερο παρά εγώ. Όμως δεν μπορώ να κοινωνήσω. Αν δεν πάω εγώ ίδιο να τους έβρω, να συμφιλειωθώ. Μα πώς θα πάω. Θα πάμε πάλι με την προσευχή. Πάλι πράττσο με τον Χριστό. Κύριε μου, Ιησού Χριστέ, συγχώρεσε τον Κύπρο που με πικράνε. Συγχώραμε και εμένα. Που μπορεί να έγινε αιτία να με πικράνε. Καταλάβετε. Και θα πεις αυτόν, αυτήν την προσευχή με το όνομα του Κύπρου. Προσέξτε, το όνομα του κάθε ανθρώπου έχει δύναμη. Είτε είναι Αγίου, είτε είναι ανθρώπου επιγείου. Είτε είναι Αγγέλου, είτε είναι σατανά. Το όνομα. Γιατί το όνομα του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι βαφτισμένο. Έχει μέσα του την Αγία Τριάδα. Όσοις Χριστόν εβαπτίζεται, Χριστόν ενεδίσκεται. Λοιπόν, μεγάλη υπόθεση το όνομα. Προχτές έκαναμε ένα εξορκισμό σε έναν παιδί που έχει δαιμόνιο δύσκολο. Ήταν και ο διάκονος μας, ο Φίβος. Ο Φίβος με συπνοεί. Να τον βάλω να κρατάω δαιμονισμένο, να μας το παλακόψει. Μάλιστα είπε μου το ο Σατανάς. Ρε νέο φυτούλη, δηλαδή μου. Λοιπόν, όλους τούτους που επιστράτευσες θα τους δώκω τον ιό μου. Κορονοϊόν. Αρρωστήσαν όλοι. Ο άλλος ο Κιάκος αρρώστησε. Ο παπάς αρρώστησε, υπαλλήλοι της Μητρόπολης. Λαλού τους ξέρετε, πάνε να μην εξαιτία του που αρρώστησε. Λοιπόν, ένα που τα κάνει ο Φίβος, την ώρα του εξορκισμού, εγώ και έβαζα τις ευχές. Οι παπάδες σε άλλοι κρατούσαν το παιδί, που έκαμε μαγείες και διάφορα, πριν που ήταν νεότερο στα 20 του. Είναι όμως θέλει να κάνω. Λαλού να ψάλλει στα πολιτικά των Αγίων.
Μπορεί να είναι να κουραστώ εγώ να κεβάζω τις ευχές, του έφυξε όλα τα πολιτική από όξω, τον Αγίο. Κάθε απολυτήκιο έχει το όνομα του Αγίου. Ξεκίνα να λόγω του που τον Νικοτζήρη, τον Άγιο Νικόλα. Κανόνα πίστεως. Μα μόλις ακούστην το όνομα Νικολάου, ευφρικίασε ο δαίμονας. Μετά του Αγίου Φιλουμένου. Μόλις ακούστη Φιλούμενος το ίδιο. Μετά του Αγίου Ιακώβου, του Γαλτσαρίκη. Κι αμένα δυσά, νόμιζα πως θα φύγει την ώρα. Τόσον το όνομα του Ιάκωβου ήταν ασέντο. Έτσι. Και φώναζε, ρε λαλί μου, αν δεν είσαι στον Παστόρεγκαν, ποιος είναι ο Παστόρεγκας, ο πατέρ Ιάκωβος, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Τσαλίκης, ο Άκολα Παστός, σαν τη Ρέγκα. Αν δεν είσαι στον Παστόρεγκαν, έθελε να σε διαλύσω, ρε λαλί. Αλλά από την μια είσαι στον Παστόρεγκα, που την άλλη πιο γιαγιάδες, λαλί μου, τη μάνα σου και τη γιαγιά σου. Ακούετε? Γι' αυτό δεν μπορώ να σου τζήσω. Πιστεύετε ότι και ώρες ξορκισμών δεν άγγιξε ούτε πάνω στο ράσο. Έως εγώ κοίτα τι είναι πρώτον η αρχαιροσύνη και δεύτερον η προστασία των Αγίων. Γι' αυτόν κάμετε παρέα με τους Αγίους και να έχετε κάποιους Αγίους δικούς σας, φίλους σας και πάνω απ' όλα τον Χριστό. Εύκολα να του λέτε, Κύριε μου, Ιησού Χριστέ. Άρα για την κατήχηση είναι πολλά που πρέπει να κάνουμε οι σύγχρονοι επίσκοποι. Τώρα γιατί στην Κύπρο ειδικά δεν έγινε καθόλου κατήχηση στα τελευταία τουλάχιστον 150 χρόνια. Γιατί ο νους μας ήταν η ένωση με την Ελλάδα. Και δεσποτάδων, και παπάδων, και πολιτικών, όλων. Ήταν η ένωση με την Ελλάδα. Και ήταν οι Τούρκοι τελικά. Αυτός είναι ο λόγος. Αβάλαμε τον Χριστό σε δεύτερη μοίρα. Και είπε οι Κυπρέοι, θέλετε Ελλάδα, ας σας σώσει η Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος, αγαπητοί. Και μετά, όταν το όραμα, κατά ωραίο όραμα να ενωθείς με την πατρίδα σου, αλλά να μπορεί να πραγματοποιηθεί. Και πάνω απ' όλα λέει να αγαπήσεις τον Χριστό, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της ισχύος σου, εξ όλης της διανοίας σου. Και δευτέρα εντολή ομοία αυτής, τον πλησίον σου ως εαυτό. Εμείς σε βάλαμε τούν τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσεις τους γέρους και τις κοτσάκαρες, που είναι πια ένας συλλόγους, είτε δεξιούς είτε αριστερούς, αυτοί ήταν που μας εσώσαν, οι γέροι και οι κοτσάκαρες. Ούτε στην Ευρώπη είναι πια να μάθουν τα θεά γράμματά τους, ούτε πανεπιστήμια, ούτε συλλόγους και καφενέδες πολλούς. Εξέραν τη λειτουργία, τις μετάνοιες τους, τις νηστείες τους, τι εκρατήσαν το Ορθόδοξο ίδιο. Ο Πάτσος που εφάμε το 1974 και πρόσφυγε και μη προσφυγές, ωφέλεσε μας. Ταπεινωθήκαμε. Αλλά τότε ήρθε ένας άλλος πειρασμός και στους επισκόπους και στον λαό, ο Πάρας. Όταν δεν καταφέραμε την ένωση, επίαμε εκεί που έχουμε ειδικότητα. Ο Κυπρέος λέει, στην Κύπρο λέει, για πράττε, για μετάπραττε, για από την Κύπρο φεύγε. Μας είναι εμπορικός λαός. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και αίμα μέσα μας, φοινικικό, λιβανέζικο, συριακό και εβραϊκό. Χωρίζαμε. Τούτος είναι απόγονος του Περικλή. Θα πω γνώσου Σαμουήλ. Έτσι. Πανιερώτατε, μιλήσαμε για έναν Πάτσο του 1974. Ναι. Μήπως είναι το χάμε ακόμα ένα. Εφάμε ήδη αλώναν το χρηματιστήριο. Πρόσεξε. Πόσο φιλάνθρωπος είναι ο Χριστός και πόσο αγαπά τους Κύπριους. Αγαπήσαμε υπέρ του δέοντος τη μητέρα πρατρίδα. Και αφήκαμε τον Χριστό δεύτερο. Εβάλαμε τον μάλλον μέσα στο ψυγείο, στην καταψύξη.
Διάβασε έναν μπάτσο το 1974, όχι όλοι, αλλά αρκετοί έφεραν τον νου τους. Ανοίξαν μοναστήρια, ο κόσμος έμαθε να εξομολογάται. Πριν δεν εξομολογούν τον, εξαωρεύκουν τον. Με ένα σελήνι. Και πήγαιναν να κεβαστούν. Πού, δεν ξέραν τι σημαίνει πιο πολύ εξομολόγηση. Μετάνοια, δεν υπήρχε διδασκαλία περί μετάνοια. Εκρατήσαν την Κύπρο τα ήθη και τα έθιμα, οι γέροι και οι κοτσάκαρες, οι απλοί παπάδες και το Σταυροβούλιο. Τι εκρατήσαν την Κύπρο. Λοιπόν, εφάμε τον Πάτσο το 1974. Επιάμε άλλον τουλαρμά, άλλον πειρασμό. Ο Παρά. Δώσ' του ξενοδοχεία, που τον ακάμα ως το κάμον Γκρέκο. Δεν έμεινε παραλία που δεν την οικοδομήσαμε. Μπετόν και άσφαλτος. Ως του. Ξέρεις εσύ, λιπερέσαι πας τα μπετά. Λοιπόν, διάβασε έναν μπάτσον ο Χριστός, μόνον εμάς, α, προσέξετε. Τόσες χώρες είπαν να κάνουν το πείραμα της χρεοκοπίας, του κουρέματος, πας στους Κυπρέους. Την τυχαίων τούτο. Ο Χριστός τους είπε, να πάτε στους δικούς μου, στα παιδιά μου, διότι θέλω τα ραν παιδιά μου 100% τούτη. Γιατί έχουν ενότητα πίστεως, και όπου πάμε μέσα στην Εκκλησία. Αλλά δεν έχουν ενότητα τα έργα τους. Δεν κάνουν τα έργα ούτε του Αξεντίου, που είναι ήρωας μεγάλος, ούτε και του Αγίου Αβακού, που είναι Άγιος Μεγάλος. Καταλάβατε? Οπότε, ήταν ο Πάτσος, ήταν ο ορθωτικός Πάτσος για το θέμα του Παρά. Ο τρίτος πειρασμός που τον ζούμε τώρα, πιάσαν όλοι τα τελευταία χρόνια, μην σκέφτεσαι κουμπάρε, αν είναι πιαν καλά οι μετοχές, ή αν χώρισες με τη γυναίκα, εσύ και οι Ταϊλανδέζες, οι Ιλανδέζες τώρα. Να λέβες, ποτούτα. Σαρκική αμαρτία πάντα ήταν μες στο γέμα όλων των λαών, όχι μόνο των Κυπραίων. Εμείς βέβαια ευκάλαμε και τη Θεάνα Αφροδίτη, μην το ξεχνάτε αυτό. Τη Θεάνα Αφροδίτη. Τόσους, τόσους φωτούτους τους αρχαίους θεούς, εμάς έπαιζε μαζί Αφροδίτη. Κάτι δείχνει, κάτι δείχνει αυτό. Στην βαθύτερη μας ψυχολογία. Η κριτική κορευκαλά. Το Δία. Άρα με σχολεύει και το ζάρι. Έτσι. Και ο τρίτος πειρασμός είναι η υγεία. Μοιράζει κουμπάρι αν εχώρησες. Αλλημπάνω. Μοιράζει ράλα τη σημεία της άλλης. Τώρα με το διαδίκτυο βρίσκουμε όσους θέλουμε. Ούτε κατά διάλια να σκέφτεσαι. Δάνεια. Που εστράπεζες, οι τράπεζες διούν. Λοιπόν, και ζούμε και με ταλία. Σαν την υγεία κουμπαρένες. Εγίνει και μότο. Τι είναι η ψυχανάλυση της Κύπρου. Πρώτος πειρασμός η Ένωση. Δεύτερος, τα ριάγια, έτσι τα ξενοδοχεία. Και δυστυχώς ακολούθησε και η Εκκλησία μες στον πειρασμό. Εντάξει, να είμαστε δίκαιοι. Βεβαίως η υγεία είναι αγαθόν. Συνέχεια λέμε, εις πολλά κοιτές, πολλά χρόνια πολλά, αλλά σκεφτήκαμε γιατί. Να έχουμε χρόνια πολλά για να έχουμε ευκαιρίες πολλές μετανοίας. Να μην πάμε στην αιώνια ζωή, ξύλα απελέτσιτα, και τελικά να πάμε στην αιώνια κόλαση. Αντί να πάμε στο φως των τριαδικών, να πάμε στο σκότος το εξώτερο. Κανένας δεν μίλα για την αιώνια ζωή. Λέτσε ο Θε, η ζωή τελειώνει στον τάφο. Ρε, ο άνθρωπος που την ώρα που να γεννηθεί, χάρη τη Θεού προορίζεται για αθάνατος. Γι' αυτό υπάρχει η λέξη αθάνατος. Δεν υπάρχει θάνατος. Το θάνατον τον ενίκησε ο Χριστός. Πάνω στο σταυρό και μέσα στον τάφο. Τον Άγιον Τάφο. Ενίκησε την αμαρτία μας, ενίκησε τον διάβολο.
Μπορούσα εγώ να σταθώ απέναντι στον δαιμονισμένο προχτές, εάν δεν ενικούσε ο Χριστός. Το διάβολο, σαν του λαλό έξερθε. Ε, έχω εγώ δύναμη. Ο Χριστός ποιος τη δύναμη, και η ιεροσύνη. Ε, τώρα ήρθε ο κορονοϊός για να φανεί και πιστεύουν ότι η ζωή είναι ο Χριστός. Ο ίδιος είπε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε. Τώρα διούμε τις τρίτες μας εξετάσεις. Πρώτη ήταν η ένωση, ζέρο. Δεύτερη ήταν το χρηματιστήριο, άλλο ζέρο που ποτζή. Και τρίτον η υγεία. Γιατί ο ανεξίκακος Δαβίδ συμβούλευσε τον Σολομώντα να σκοτώσει κάποιους, νομίζω εκεί και έναν άλλον, όταν θα ανέβαινε στο θρόνο. Γιατί το πρόβλημα του γράφοντος στην ερώτηση είναι γιατί να σκοτώσει ο βασιλιάς κάποιους. Ναι, λέει γιατί. Για να σώσει τους υπόλοιπους. Όπως κάλλει στα μήλα, τα σκουλικιασμένα, που το καλάθι για να μην σκουλικιάσουν όλα. Συγγνώμη. Αυτά τα συναισθηματικά, άμα πιάσεις την Παλαιά Διαθήκη, είναι η Διαθήκη της δικαιοσύνης. Και άμα πιάσεις την Καινή Διαθήκη, είναι η Διαθήκη της αγάπης. Ο Χριστός είναι και τα δύο, και δικαιοσύνη και αγάπη. Και κάτι, υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο από το να σκοτωθεί κάποιος και να πεθάνει. Να κολλαστεί. Εκεί που δεν υπάρχει φως. Υπάρχει μόνο κακία και αυξάνεται η κακία. Ούτε στους κολλασμένους αυξάνεται η κακία. Όπως και στους δικαίους αυξάνεται το φως. Άρα, αυτοί που κάνουν τις ερωτήσεις τις συναισθηματικές, της αγαπολογίας, είναι, κατά τη γνώμη μου, λίγο πλανεμένοι και λίγο όχι ακέβαστοι, πολλά ανορθόδοξοι άνθρωποι. Γιατί έχουν νομίσει ότι ο Χριστός είναι μόνο αγάπη, που και στην η Βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσεις, αλλά άσκησης, αγιασμός και δικαιοσύνης. Ακούετε? Πώς θα έρθει ο Χριστός στο τέλος της ιστορίας, ως δίκαιος κριτής, που το στόμα του θα ακουστεί. Άλλοι θα πάτε στην αιώνια ζωή, κι άλλοι στην αιώνια κόλαση. Κατά τα έργα. Πολλοί που σκοτωθήκαν άδικα. Και στα δικαστήρια βγαίνουν άδικες αποφάσεις. Καταδικάζεσαι, λέει, σε απαχωνισμό. Ε, πόσοι και πόσοι. Όχι μόνο οι ήρωες μας που απαχωνιστήκαν. Ε, αλλά σας λέω και πολλοί που έκαναν κάποια κακουργήματα. Αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ο πόνος που αισθάθηκαν και η συντριβή και η μετάνοια όταν ακούσαν ότι είναι να πεθάνουν σε λίγες μέρες, με κάποιαν καταδίκη, επήραν τους στον παράδεισο. Άρα η αλλό τους ήταν τιμωρία τελικά ο θάνατος. Αν εμεινήσκαν ζωντανοί, έθελαν να κάνουν γίνει θανάτους σε άλλους. Ή να μην το κακό να θάνατον γέννηται. Αυτή είναι η απάντηση. Τι συμβολίζει η γενιάδα στους ιερωμένους, γιατί άλλοι δεν έχουν γενιάδα και άλλοι έχουν? Περιτρίχας ο λόγος. Άκου έννοια. Ούτως είναι κατήχηση που θέλει, εμπαρπέρι που θέλει. Υπομποτήριο. Ακούστε να δείτε. Και η τρίχα έχει την αξία της μέσα στα ορθόδοξα μυστήρια. Βλέπετε τι σας είπε ο γέροντας της γονής, την τάδε μέρα θα έχουμε κουρές. Τι κουρεύουν στις κουρές? Αγιά. Έτσι. Τα λέμε.
αλλά πες ότι ένας άνθρωπος δεν έχει μαγιά. Έρχεται να γίνει μοναχός. Κι αγωνίζεται ο άνθρωπος, κατά Θεό. Να με καλέσεις αν έρθει κανένας που να μην έχει μαγιά. Να του κάνω εγώ την κούρα. Να κόφω από πάνω σου. Τι είναι η λύση. Αν είσαι πατέρας, θα μου πεις κούρεψε με δεσπότη μου που πάνω σε κάτω. Για τούν τον άνθρωπο θα με. Καταλαβες τι εννοώ. Η κουρά, είτε η κόβουμε τα μαλλιά στο βάφτισμα. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Κόβουμε τα μαλλιά του παιδιού. Μετά κόβουμε μαλλιά στην κουρά του μοναχού. Στην κουρά του αναγνώστη. Στην κουρά όποιου έναν ανάβει, οποιοδήποτε υπούργημα, διακόνημα. Λοιπόν, μέσα στην εκκλησία. Λοιπόν, του κόβουμε μαλλιά. Είναι δείγμα ότι αφιερώνει κάτι από τον εαυτόν του στο Θεό. Ξεκινούμε που τα μαγιά. Για να φτάσουμε να του δώσουμε την καρδία μας. Ιε μου λέει, δώσ' μου την καρδία. Τα μαγιά μας που θέλει ο Χριστός. Την καρδιά μας που θέλει. Το θέλημά μας στην ουσία. Όταν λέμε καρδία, το βαθύτερο είναι κάθε καρδίας, είναι η θέλησή της. Γι' αυτό και στο Πάτερ λοιπόν τι λέει. Γεννηθεί το θέλημά σου, όχι το θέλημά μου. Και μάλιστα με συγκινεί ο Χριστός. Είπαν οι μαθητές, να φύγεις. Μπορούμε να προσευχήν καλέ, να προσευχόμαστε. Δεν τους είπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει ζω μου. Τους είπε το όνομά του. Ακούν ταπείνωση, ε. Και να μου τους είπε, Πάτερ ημών εν της ουρανής. Θα προσεύχεστε στον Πατέρα μου, είπε τους. Και να μου να του λαλείτε, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Γι' αυτό όταν ακούετε μέσα στην Εκκλησία τη λέξη καρδία, καρδία σημαίνει θέλησης, παύλα, επιθυμία. Βλέπετε, η επιθυμία είναι διπλή λέξη. Τα ελληνικά, σας λέω, μπορεί να μην έκαναμε ένωση με την Ελλάδα, αλλά δεν υπάρχει ανώτερη γλώσσα στον κόσμο, θεολογικότερη, από τα ελληνικά, αλλά όλα τα ελληνικά. Και τα αρχαία και τα νέα. Λέμε, επιθυμία. Τι έχει μέσα η καρδία. Έχει επιθυμίες και τι άλλο είπαμε προηγουμένως και θελήματα. Η λέξη επιθυμία είναι σύνθετη από το επί και θυμό. Η επιθυμία είναι κάτι που είναι πάνω από το θυμό. Είναι βαθύτερο πράγμα από το θυμό. Σκεφτείτε. Λοιπόν, γι' αυτό η έγνοια μας αυτό να είναι. Τώρα, άλλοι ιερείς, κατά διάφορες εποχές, είναι και λίγο μόδα. Δηλαδή να σου πω, όχι μόδα, ψέματα, λάθος, μεγάλο λάθος που το μου είπα. Οι μοναχοί, όταν τέλειωνε η κουρά τους, δεν ξανακουρεύονται. Αφήναν και τα γένια του και τα μαλλιά τους όσπου πας, όπου πας. Οι έγγαμοι και οι επίσκοποι των πόλεων, αυτοί επεριποιούνταν λίγο, όχι τα γένια τους τόσο, όσο τα μαλλιά τους. Θα δείτε οι εικόνες παλαιές, βλέπεις εκεί ότι πολλοί άγιοι ήταν τα μαλλιά τους έτσι ως εδώ κομμένα, κάλυπταν το σβέρκο. Ένα κάμναν δηλαδή, όπως έχουμε εμείς τώρα, που εγώ προέρχομαι από το μοναχικό τάγμα, όπως είναι η μοναχή εδώ που έχουν κότσο, να πω την κοτσίδα. Ήταν ως εδώ να καλύπτεται ο αυχένας. Ήταν συνήθειες αυτές. Αλλά έχει τόσα άλλα πράγματα να ασχοληθείτε. Δεν χρειάζονται αυτά να είναι η έννοια σας. Μετά, διότι ξέρετε, μπαίνετε σε μια άλλη διαδικασία που διώχνει το Άγιο Πνεύμα. Κρίση, σύγκριση και κατάκριση. Βλέπετε πάλι η αρχαία ελληνική γλώσσα. Κρίση, σύγκριση, κατάκριση, επίκριση, διάκριση. Βάλεις όλες τις προθέσεις μπροστά και το νόημα αυξάνει. Αυξάνει, αυξάνει.
Πανιερότατε την ευχή σας. Του Κυρίου. Όταν εκκλησιαζόμαστε τώρα που έχει πανδημία, είναι αμαρτία να φοράμε μάσκες? Ναι, κατά την άποψή μου ότι εγώ του τοποθετήθηκα έγκαιρα για αυτό το πράγμα και δεν το εδέχτηκε η πλειοψηφία της Συνόδου. Ρωτώντας και ανθρώπους του Θεού και από αποκαλύψεις του ιδίου του Θεού που είχαμε, λοιπόν, εντός του ναού, ο ναός είναι ένας χώρος όπου είναι γεμάτος από ενέργειες και συχνότητες και πληροφορίες του Τριαδικού Θεού. Προσερχόμεθα στον ναό, όχι τόσο για να προσευχηθούμε, και στο σπιτάκι σου προσεύχεις και κάτω από ένα δέντρο προσεύχεις, μπορεί και καλύτερα. Στον ναό πηγαίνουμε για να κοινωνήσουμε τον Θεό και να επικοινωνήσουμε με τους αδελφούς. Πώς κοινωνούμε, δηλαδή το θυάλος. Με τα φόβου Θεού, ένα. Πίστεως. Η ενότητα πίστεως που σας είπα στο κήρυγμα. Και αγάπη. Και τότε προσέρχεται. Όποιος δεν έχει μέσα του φόβον Θεού και έχει φόβον της αρρώστιας, που υπάρχει αρρώστια, την αρνούμαστε. Και μπορεί και μέσα στην εκκλησία να αναπτυχθεί αρρώστια. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι εντός του ναού δεν υπάρχουν και οι... Δεν υπάρχει μόνο ο Υιός του Θεού και οι ενέργειές του, αλλά υπάρχουν και οι, όχι μόνο κορονοϊοί, πολλοί οι, πάντοτε υπήρχαν, μέσα στην ατμόσφαιρα. Αλλά, όταν ο άνθρωπος προσέρχεται με τα φόβου Θεού και όχι με φόβον την υγεία του, και πιστεύει ότι μετά από τούν τη ζωή υπάρχει αιώνια ζωή. Δεν τελειώνει η ζωή μας σε έναν τάφο. Αυτό σημαίνει με τα φόβου Θεού πίστεως. Έχω την πίστη του Αγίου Αβακού. Γι' αυτό και ερχόμαστε στον ναό. Να μου πεις, κι άδεια πιστώνω παρινερότατε ότι φοούμαι. Άνθρωπος είμαι. Μπορεί να έχω και κάποια νοσήματα. Που οι εννοώ τα μικρόβια είναι, μπορούν να μας κάνουν ευάλωτους. Να πάει στη λειτουργία, τους το είπα εκεί στη Μητρόπολη εξ αρχής πριν 2 χρόνια. Και να κάτσετε όσοι θέλετε με μάσκα, έχετε ευλογία. Εγώ δεν είμαι μόνο για τους γενναίους και τους υποψήφιους Αγίους Επίσκοπος. Είμαι και για αυτούς που εμβολιάζονται, είμαι και για αυτούς που φοβούνται και θέλουν να βάλουν μάσκα. Και για αυτούς είμαι επίσκοπος. Να πάνε να κάτσουν πίσω του κύριου τους. Και όσοι θα κοινωνήσετε, να έρθετε μπροστά. Νομίζω με διάκριση του το πράγμα, όχι είναι διάκριση. Η ίδια η Εκκλησία είναι που ελάλε. Η παλαιότερη Εκκλησία, 1000 χρόνια πριν. Τας θύρας, εν σοφία πρόσχομεν και φκέναν οι διακόνοι και κλείαν τις πόρτες και είπα όσοι δεν θα κοινωνήσετε θα πάτε στο καλό και τέλειωσε. Έχει έξω ψωμάκι ευλογημένο, ούτε καν αντίδωρο δεν έλεγε, ψωμάκι και αγιασμό. Θα πείτε. Γι' αυτό είναι ο αγιασμός στα μοναστήρια, εν πάντα στον άρτηκα. Καταλάβες? Λοιπόν, έτσι έπρεπε να κάνουμε σαν Εκκλησία. Και όχι να παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο να προσκυνούμε τη μάσκα. Ποιες τις εικόνες που έχει γεμάτες ενέργεια του Θεού ή τα λείψανα των Αγίων. Δεν έχουμε λείψανα. Μα εάν δεχτώ ότι πας στα λείψανα μπορεί να κάτσει ο Υιός, ο κορονοϊός. Ξέρετε τι σημαίνει, ότι όλοι εμείς πρέπει να αρρωστήσουμε. Όσοι ελάβαμε μέρος στη λειτουργία που κατά κακήν της μοίραν έτυχε να είναι ομόρφου για μέ, πρέπει να αρρωστήσουμε. Γιατί προσκυνήσαμε ουλί στο ίδιο τόπο, πας στο κόκκαλα
του Αγίου Αβακού. Εγώ ένα ρώστησα με εδώ κάτι το αντίδωρο. Στους τρεις έκειες δεν εκόλλησε ούτε ένας. Ούτε ένας. Εγώ εμβολιάστηκα, δόξα τω Θεώ. Ακόμα να φοηθώ, δεν εμβολιάστηκα. Λοιπόν, αν έχει έναν που έπρεπε να αρρωστήσει και να διασωληνωθεί 3-4 φορές ως τώρα, είναι εγώ. Σκεφτείτε, όπου πάω, έχω το πρόβλημα, τα νοήματα, το θέμα. Την ευχή σου πάνε η ερώτα. Να μπορώ να πεις το άλλο. Είσαι εμπογιασμένος, πάρ' τη μάσκα σου. Δεν λάβες, αντίθετα εγώ να μου τους λέω. Κάρτε τη μασκούλα, πάρτε ευχή και ξαναπάρτε. Δεν λάβες. Διότι είναι ζήτημα ενέργειας. Η ενέργεια την παίρνει ο άνθρωπος, είτε από τις εικόνες, είτε από τα λείψανα, είτε από τη Θεία Κοινωνία, είτε από τη σκόνη που είχαμε και αγίασε και εκείνη κατά τον Άγιο Γαβριήλ, τον Γεωργιανό. Είτε από το Στασίδι, που μπορεί στο Στασίδι που εγκάτσετε να προσευχηθεί και μια Αγία Γιαγιά προηγουμένως. Και η ενέργεια της έμεινε εκεί. Θα λύσω άλλο το ρήμα που δεν πιο άνετα. Πού είδαμε, δεν ξέρω γιατί αναπαύτηκα. Είναι η ενέργεια της γιαγιάς. Άρα, να ένα τεράστιο πρόβλημα έλλειψης κατήχησης των επισκόπων, στους ιερείς και ιερείς στον λαό. Τελευταία ερώτηση. Ο Αρχιεπίσκοπος έκαμε δήλωση για τον εμβολιασμό και είπε ότι όλοι οι ιερείς πρέπει να εμβολιαστούν. Διαφορετικά θα τους πάυσει από τη μισθοδοσία και δεν θα λειτουργούν. Έκαστος αρχιερέας κατά το κανονικό δίκαιο ορίζει τους κανόνες που θέλει, πάντοτε επί τη βάση των ιερών κανόνων και του Αγίου Ευαγγελίου, στην Οικία Επισκοπή, στην Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια, Νικίος Επίσκοπος, είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, Χρυσόστομος, ο δεύτερος. Λοιπόν, στη Μητρόπολη Μόρφου αυτό δεν ισχύει και όσο ζει ο Μόρφου νεόφυτος δεν θα ισχύσει ποτέ. Άρα από πλευράς κανονικού δικαίου, ο Αρχιεπίσκοπος είναι μέσα στα δικαιώματα του αυτό να το κάνει. Με τους ιερείς του και μόνο. Οι ιερείς του Αρχιεπισκόπου δεν είναι όλη Κύπρος. Είναι μόνο η περιφέρεια του. Και η τελευταία πνευματική ερώτηση, η οποία λέει στη Θεία Λειτουργία τι σημαίνει ονίσμεν και ονούκισμεν. Ό,τι γνωρίζομαι και ό,τι δεν γνωρίζομαι. Είναι από το είδα που σημαίνει γνωρίζω. Τα εγνώση και ενεπιγνώση που λέμε. Ό,τι ξέρεις για μας Θεέ μου. Έτσι, ναι παρακαλώ, ναι. Θα ρωτήσω κάτι. Ναι, άντε πες. Το χρήμα είναι του Χριστού, ξανά. Το χρήμα είναι των ανθρώπων. Ναι, των ανθρώπων. Είναι όργανων, πρόσεξε, όχι το χρήμα, όπως και το μαχαίρι, όπως και πολλά άλλα πράγματα και το όπλο ακόμα. Λοιπόν, είναι έναν όργανο για να μπορεί να κινηθεί η οικονομία. Δεν είναι τυχαίο που η Εκκλησία έχει τους οικονόμους της. Και μάλιστα ποιος ήταν πρώτος, ένας Κύπριος, ο Απόστολος Βαρνάβας. Πάντα τους Κυπρέους επερνούσαν τους οφθαράς. Λοιπόν, άρα από μόνο του δεν είναι αμαρτία το χρήμα. Λοιπόν, εγώ έχω γνωρίσει εφοπλιστές, να πω και έναν το όνομα του, ο Μακαριστός Βάσος Κακιωάννου. Τι μου έλεγε ο Βάσος. Είδες πω ότι εσού είναι να σωθείς που τα κηρύγματα. Γιατί λαρί μου, στη φήμη λέει ορθοτομών των λόγων της εις αληθείας. Ο επίσκοπος. Ο παπάς είναι να σωθεί αν μνημονεύει πολλά ονόματα. Πού είσαι, όχι αν κάνει πολλούς καφέδες. Αν μνημονεύει πολλά ονόματα και βγάζει ανθρώπους που την κόλαση. Διότι η κόλαση είναι κλείσει ακόμα. Μέχρι τη Δευτέρα που παρουσία είναι ανοιχτή. Ισιά σας σέρνει. Λοιπόν, ο διάκος αν κάνει υπακοή στο προϊσταμενό του. Δεν κάνει δικά του πράγματα. Έτσι. Ο πλούσιος
πώς είναι να σωθεί. Με το παράν του ελάρεγω. Εγώ είναι να αγοράσω τον παράδεισο. Αυτός ο άνθρωπος, τους πόσες ορφανές επρίκησε, όσα παιδιά σπούδασε, έκτισε 13 εκκλησίες και όλα του τα παιδιά, παρόλο που μέσα στο χρήμα, όλα τους νηστεύουν και πιστεύουν και εξομολογούνται. Και μόλις πιάω τηλέφωνο τώρα που πέθανε το γιο του και πω του ρε, στείλε μου λίγα χρήματα και έχω τα ανάγκη για το τάδε θέμα. Εντάξει, δεσπότη μου. Καταλάβες. Άρα, για αυτούς το χρήμα είναι όργανος σωτηρίας. Έχει άλλους που είναι το χρήμα όργανο εκβιασμού, τοκογλυφίας. Αυτή καταλαβαίνεις, ο παράς θα τους πάρει κάτω. Έτσι. Ο Κύριος εκεί είναι. Την ερώτηση για τη μάσκα που υπόβαλε ο Βοβέρος, ναι. Ο γέροντας είναι εγώ που την έπαιξα, εγώ είμαι ανεπιστολίας τους. Μάλιστα. Για τους δικούς μου προσωπικούς λόγους. Ναι, ναι. Και η αγάπη και η ευθύνηση πρέπει προς το πρόσωπο σας είναι απεριόριστη. Ο Θεός να μας ελέγξει. Όπως και στο γέροντα Δάριο. Ναι. Με συμβουλεύεις δηλαδή, με βάση τα λεγόμενα που έχετε προηγουμένως, η συμβολή προς εμάς, προς εμένα να το ατομικεύσω, ο οποίος είναι ανεμβολίαστος, φορώ τη μάσκα γιατί έχω υποκείμενα νοσήματα λόγω παραφυλία, για να προστατευτώ, δεν φορώ τη μάσκα μόνο στην εκκλησία, φορώ τη ακόμα και στο σπίτι μου όταν θα παίξω τάβλι, δεν έχω για νόμο, να το πω έτσι απλά. Ναι, 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 ναι. Ο Γιώργος Μητάριος το γνωρίζει καλά. Θα με συμβούλευες πλέον, αφού έχω τούν τα δεδομένα και μπορώ για την μάσκα μου, να μην την προσέρθω ξανά να κοινωνήσω. Όχι να κοινωνήσεις, αφού σου δώσει ευλογία ο Πνευματικός, όχι μόνο για την μάσκα, αλλά συνολικά για τον όλο χαρακτήρα σου. Ευαρεστείται πολύ ο Χριστός εις τους ανθρώπους οι οποίοι ρισκάρουν. Και επειδή εσύ ήδη είσαι ένας σταυρωμένος άνθρωπος και ξέρεις πολύ καλά, είδα σε και κάνεις κάτι ωραίες τροφές εκεί στο λείψανο του Αγίου και σταύρωσαν σε. Λοιπόν, αφού είσαι σταυρωμένος, ας φοηθούν οι ασταύρωτοι. Εσύ έπρεπε να φοάς. Εντάξει. Λοιπόν, να του πεις Χριστέ μου, η ζωή μου δική σου. Εσύ είσαι η ζωή μου. Και τώρα, και με τα θάνατο. Αυτό είναι μια φοβερή μαρτυρία. Υποχρεώνεις τον Χριστό και στέλνεις σου κοντά σου όχι ένα φύλακα άγγελο, μέσα στον ναό να έχουμε ένα δόσιμο του Θεού. Έρχεσαι στο σπίτι του να μέσα σου δώσει την προστασία του. Να μου πεις, μα πώς οι δεσποτάδες σε πεθάναν. Έθελε ο Θεός να πεθάνει. Ούτως ή άλλως θα επέθελα. Είτε που κορονοϊόν, είτε που λευχαιμία, είτε που καρκίνο, είτε που ατύχημα. Κατάλαβες τι λέω. Ένα θάνατο θα τον έχουμε. Αλλά δεν τελειώνει η ζωή στο θάνατο. Άρα όλη η υπόθεση είναι να προσελκύσω, αυτή είναι έκφραση των Αγίων Πατέρων, την ενέργεια του Θεού μέσα μου. Όταν έρθει αυτή η ενέργεια, πάει περίπατον ο φόβος. Τελεί αγάπη, εξοβάζει τον φόβο. Το πρόβλημα ημών των επισκόπων είναι ότι δεν βοηθήσαμε τους ανθρώπους αυτά τα λίγα που είπαμε, αλλά ουσιαστικά εδώ, να τα ζήσουν. Όχι μόνο να τα καταλάβουν. Το καταλάβεις και να ανάγκη. Να το νιώσουν. Να το νιώσουν. Αυτό είναι μεγάλο αμάρτημα. Όχι δικό σας.